Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία της αναλύσης του βίντεο, αλλά θέλω να καταλάβω ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν αυτά μέσα. Το θέμα είναι κατά πώς τα εφαρμόζουν. Το τονίζω. Κατά πώς τα αποδέχονται, τα δέχονται. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι η γυναίκα είναι ένα πράγμα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι τη γυναίκα με την φέρνει για να έρχεται στα ίσα. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι η γυναίκα με την κάτσε και το ριδοκτομεί στα 6, 7, 8 έτη της για να μην απολαμβάνει τον έρωτα. Δεν μπορώ, εν πάση περιπτώσει, να δέχομαι ότι η γυναίκα είναι ένα αρέσει, ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, στο οποίο ο άντρας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Είναι πράγματα που δεν συμβιβάζονται με τον πολιτισμό μας. Δεν συμβάζονται με τις ευρωπαϊκές πανανθρώπινες αξίες, με τον χριστιανισμό. Δεν είναι δυνατόν να τα αποδεχόμαστε όλα έτσι, απροσποσί. Και δεν τη γυναίκα γιατί πόσο μαγνητικά είναι, δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή, θα το πω ευθέως, το Ισλάμ δεν είναι μια ενιαία θρησκεία όπως κάποιοι την εννοούν. Δεν είναι αυτή η θρησκεία. Έχει σέκτες, έχει φανατικούς, έχει ανθρώπους που μπορούν να κάνουν το χειρότερο και το καλύτερο ταυτόχρονα. Έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν ήσυχα να ζουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο το 51% θα τους επηρεάσει, θα γίνουν πλειοψηφία. Εδώ τα αναρωτιέμαι. Δηλαδή, πότε θα επιβληθεί δια της πάθας το Ισλάμ. Γιατί έτσι λέει το Κοράνι, 50-1 το λέει, δεν το λέω εγώ. Από εκεί πέρα όμως, δεν είμαι εγώ ο τροχονόμος ή ο αστυνομικός που θα ελέγχω καθένα μουσουλμάνο αν τα πιστεύει αυτά. Αν είναι φιλήσυχος, εάν θέλει να είναι ήσυχος στην Ελλάδα, εάν νομίζει ότι μπορεί να ζει εδώ χωρίς να πειράξει κανέναν. Δεν γίνεται κράτος ευνομούμενη πολιτεία έτσι. Δεν υπάρχει. Αυτά στα λέω για να δείτε ότι πολλά από όσα λέγονται και κρύβονται, εμείς θα τα ανακοινώνουμε.